Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαρδούνια, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλά είστε? Καλά, καλά. Ωραία. Διάβαζα σήμερα μια δημοσκόπηση, να μην πω την εταιρεία, η οποία δείχνει πτώση όλων των κομμάτων πλην της Νέας Δημοκρατίας που έχει άνοδο. Μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, τα μέτρα που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, food pass και λοιπά, τα 250 ευρώ που δόθηκαν σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή η αναμενόμενη αύξηση των συντάξεων, πιστεύετε ότι μπορεί να φέρει τέτοια ανατροπή στο πολιτικό σύστημα, στο πολιτικό σκηνικό? Τώρα, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις είναι η αποτύπωση της στάσης μέσω της ψήφου μια συγκεκριμένης περίοδου ή στιγμής, αν θέλετε, ημέρας κτλ. Όλα αυτά που είπατε όμως αντιπροσωπεύουν και είναι μια τραγική πραγματικότητα η οποία βιώνει η πλειοψηφία του λαού μας. Και φυσικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ή το μέτρο μάλλον, σε συνέχεια των προηγούμενων voucher, pass και πάει λέγοντας, δηλαδή το market pass είναι το νέο μέτρο, στην ουσία αντιστοιχεί σε ένα μπουκάλι γάλα. Την ίδια ώρα που οι ανατιμήσεις, το γνωρίζετε πολύ καλά και όσοι μας ακούνε, ότι οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά έχουν εκτοξευθεί. Και φυσικά έχουν εκτοξεύσει το κόστος για τη συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών. Λέμε όμως η κυβέρνηση, κύριε Λαμπρούλη, ότι εκτοξεύτηκε το κόστος. Κατανοώ ότι υπάρχει ακρίβεια. Εγώ έρχομαι και σου δίνω μια μικρή, αλλά βοήθεια για να καλύψεις ανάγκες σου. Ναι. Και εμείς λέμε ότι αυτά είναι ψίχουλα. Το ίδιο το αντιλαμβάνεται και ο λαός. Ανεξάρτητα αυτό το ελάχιστο, το απειροελάχιστο, να το πω έτσι, που του δίνει, είναι ένα, αυτό ακριβώς που λέμε, ένα ψίχουλο απέναντι στα τεράστια καρβέλια που παίρνουν από το λαό μας με τους έμεσους και άμεσους φόρους, με την εκμετάλλευση στην εργασία τους, με όλα αυτά τέλος πάντων που καλείται να σηκώσει η λαϊκή οικογένεια σήμερα, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαποσχολούμενοι, οι αγρότες. Άρα λοιπόν, μάλιστα, δείτε τώρα, έχουν και θράσος, πολιτικά εννοώ, να τα λένε αυτά, δηλαδή η κυβέρνηση, και να επέρεται ή να βγαίνει και στα κεραμίδια ότι προσφέρουν στο λαό ανακούφιση, αυτά τα μέτρα δηλαδή, τα βάουτσερ και τα κουπόνια, όταν την ίδια ώρα με τον προϋπολογισμό που ψήφισαν το Σάββατο που μας πέρασε, το προηγούμενο Σάββατο, προβλέπονται επιπλέον, το τονίζω επιπλέον, 2 δισεκατομμύρια περισσότεροι έμεση και άμεση φόροι στο λαό, ο οποίος σημειωτών πληρώνει το 95% των κρατικών εσόδων στον προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα, ένα παράδειγμα θα σας πω, η φορολογία των ομίλων αλλά κυρίως της ναυτιλίας για παράδειγμα είναι εθελοντική. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπαρδούνια, δεν κάνω λάθος, είναι εθελοντική με βάση το συμφωνητικό που έχουν συνυπογράψει η κυβέρνηση με τις εφοπλιστικές επιχειρήσεις. Οι εφοπλιστές πληρώνουν ένα φόρο πάντα, ανεξάρτητα από αυτό. Το εθελοντικό ίσως είναι στον επιπλέον. Φορολογούνται με βάση τους κόρους που έχουν, ναι, αλλά εντάξει. Κοιτάξτε, σας είπα ένα στοιχείο, το οποίο είναι, δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς. Το 95% των κρατικών εσόδων του προϋπολογισμού των 50 και κάτι δισεκατομμυρίων για το 2023 θα κληθεί να το πληρώσει η πλειοψηφία των εργαζομένων. Επειδή το ΚΚΕ έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη ότι δεν φορολογεί τις μεγάλες επιχειρήσεις, όταν ανακοίνωσε το μέτρο του Food Pass, είπε ότι αυτό θα γίνει από την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών με των δηληστηρίων. Να λοιπόν που σας απαντάει αν φορολογεί ή όχι τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εδώ τι έχετε να πείτε? Ναι, καταρχήν μιλάμε για το υπερκέρδος, έτσι. Δεν μιλάμε για το κέρδος. Το κέρδος είναι ένα το κρατούμενο. Αυτό είναι ιερό δισκοπότερο. Δεν το αγγίζουμε. Τα τεράστια κέρδη. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Οι δύο μεγάλες εταιρείες στον κλάδο των δηληστηρίων μάλλον, έτσι, με αφορμή και τα υπερκέρδη όπως είπατε, λοιπόν, η κερδοφορία των δύο μεγαλύτερων ομίλων στην αγορά εδώ στη χώρα μας ξεπερνάει φέτος τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ και ο λαός μετράει τα δεκάλεπτα και τα ευρώ για να βάλει βενζίνη ή πετρέλαιο στο αυτοκίνητο ή πετρέλαιο στο σπίτι για να ζεσταθεί. Έτσι λοιπόν, πουλάει και φούμαρα ότι φορολογεί τα κέρδη η κυβέρνηση, δηλαδή πουλάει και φούμαρα ότι φορολογεί τα κέρδη των μεγάλων ομίλων για να ανακουφίσει τάχα τα λαϊκά νοικοκυριά. Γιατί δείτε τώρα, τα κέρδη των τα υπερκέρδη, αν θέλετε, των
δηληστηρίων, θα τα πληρώσει από την άλλη, του τσέπη ο ίδιος ο λαός, που τα πληρώνει ως τώρα μέσω των τιμών της ενέργειας ή των καυσίμων, αν θέλετε, θα τα πληρώσει μέσω της άλλης τσέπης. Άρα και από αυτό το κομμάτι, έστω το μικρό που θα του δώσει η κυβέρνηση μέσω του πώς το είπαμε, market pass και το food και pass, ναι, για το φαγητό, ναι. Ναι, το food pass και τα λοιπά, ή τα προηγούμενα, τέλος πάντων, voucher και ό,τι έχουν δώσει ως τώρα, τα καλάθια, τα λεγόμενα. Λοιπόν, και αυτά αποτελούν ένα αφενός με ένα απειροελάχιστο είναι όμως μια βοήθεια από την τεράστια φορολογία που έχει υποστεί ο λαός και τα οποία τα πληρώνει ο ίδιος. Είναι όμως... Και μάλιστα αυτά τα χρήματα με συγχωρείτε, πού πηγαίνουν, στις τσέπες πάλι να σας των μεγάλων. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λαμπρούλη. Να σας πω τώρα και εγώ κάτι. Το κουκουέ θα το ψηφίσει αυτό. Την ίδια ώρα. Εμείς καταθέσαμε τροπολογία αύριο. Δύο τροπολογίες. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Και κατάργηση, το σημειώνω, ΦΠΑ στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα κτλ. Και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση πετρέλαιου, κάθομαι και πάει λέγοντας. Αυτά γιατί δεν είναι δηλαδή ρεαλιστικό? Ωραία. Αυτό δεν θα προσφέρει ανακούφιση και σημειωτέων. Δεν είναι του κουκουέ τροπολογίες με την έννοια τις προτείνουν εκατοντάδες σωματεία, ομοσπονδίες εργαζομένων. Μάλιστα. Αν κατάλαβα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντίθετος, νομίζω θα τη στηρίξει. Αλλά εγώ θέλω να το γυρίσω λίγο ανάποδα όμως, να σας πω κάτι. Το ΚΚΕ θα ψηφίσει την εξαγγελία Μητσοτάκη για το food pass? Καταρχάς να το δούμε. Δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Μάλιστα. Να δούμε τι περιέχει, τι έχει. Επί της αρχής γενικά, εμείς αν θέλετε και από γενικότερα, αν θέλετε από τα προηγούμενα χρόνια, δεν είμαστε αρνητικοί ακόμα και στο ελάχιστο που μπορεί έστω κάτι να απαλύνει, να βοηθήσει. Κατανοητό. Κατανοητό. Όμως για το συγκεκριμένο, επειδή με ρωτάτε και επανέρχομαι, μένει να το δούμε, να δούμε στο σύνολό της την τροπολογία, την νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσουμε. Μάλιστα. Γιατί επίκειται να κατατεθεί, από ό,τι έχω μάθει μέχρι τώρα που είμαι ακόμα στη Βουλή, δεν έχει κατατεθεί. Ωραία. Κύριε Λαμπρούλη, προχθές ο Πρωθυπουργός από την Ιμαθία είπε το εξής, επικαλέστηκε για να κερδίσει κόσμο, κυρίως αν αποφάσει τους, την αξιοπιστία και τη συνέπεια έργων και λόγων για την κυβέρνηση, σημαίνοντας το εξής, είπε το εξής: είμαστε το μόνο πραγματικά πατριωτικό, λαϊκό και προοδευτικό κόμμα στη χώρα. Για να τα συζητήσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Συνέπεια λόγων και έργων, αξιοπιστία και πατριωτικό προοδευτικό κόμμα. Καλά, λαϊκό πατριωτικό προοδευτικό. Ο πατριωτισμός δεν μπαίνει σε στενά κομματικά. Ναι, έτσι, γι' αυτό το βγάζω το πατριωτικό. Κύριε Παρδούνια, το λαϊκό και το προοδευτικό κόμμα. Αν επέρεται γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε, πλανάτε πλάνη νυχτρά. Πατριώτες δεν είναι αυτός ο οποίος. Αλλά δείτε τώρα, πόσο πατριωτικό, για παράδειγμα, την έννοια της εξυπηρέτησης των λαϊκών συμφερών, της πλουσιβέως του λαού μας, είναι η πολιτική που ασκεί και η παρούσα κυβέρνηση σήμερα, η βαθύτατα αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί αυτό στην ουσία λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Και η σταθερότητα που προβάλλει μέσω της άσκησης αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής είναι ακριβώς τα δεινά που περνάει ο λαός μας και η αστάθεια, αν θέλετε, της ζωής και όσων βιώνει ο λαός μας σήμερα. Και πριν, αλλά και σήμερα, και πολύ περισσότερο την επόμενη μέρα. Το κομμάτι αξιοπιστία, συνέπεια έργων και λόγων και έργων. Ναι, να σας πω κάτι. Συνέπεια στο τι? Συνέπεια, να το αναγνωρίσουμε τη συνέπεια στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει. Και μάλιστα με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, που αν δεν ήταν και η πανδημία, ανοίγω μια παρένθεση να το πω έτσι, πολλά μέτρα από αυτά που ήδη έχουν περάσει θα είχαν περάσει νωρίτερα. Δείτε, ας πούμε, στον χώρο της υγείας. Άρα λοιπόν, δηλαδή, οι ιδιωτικοποιήσεις, η περαιτέρω εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών της δημόσιας υγείας, εννοώ των δημόσιων δομών υγείας, με αφορμή και το πρόσφατο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια υγεία, τα νοσοκομεία δηλαδή. Άρα λοιπόν ο λαός μας, ακούγοντας αυτό από τα χείλη του Πρωθυπουργού και με βάση την πείρα που έχει, θα πρέπει όχι μόνο να κουμπώνεται, αλλά βέβαια να αναλάβει και άλλη στάση ευθύνης.
Μάλιστα. Απέναντι στη ζωή του, απέναντι σε αυτό που βιώνει και φυσικά να γυρίσει την πλάτη σε αυτές τις πολιτικές που του έχουν κάνει τη ζωή μαρτύριο και το φορτώνουν συνεχώς νέα βάρη. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, κύριε Λαμπρούλη, έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα πρέπει, αν η χώρα μας θα στείλει τους S-300 από την Κρήτη στην Ουκρανία και όπως είπε και ο Υπουργός Άμυνας, αν μας δώσουν Patriot τους στέλνουμε. Για να το δούμε αυτό, πώς το βλέπει το κόμμα σας, πώς το προσεγγίζει αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, είναι και αυτό εντάσσεται αν θέλετε μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης εμπλοκής, συμμετοχής, παύλα εμπλοκής της χώρας μας στον εμπεριαλιστικό πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία ανάμεσα σε δύο ας πούμε δυνάμεις, από τη μία ή μπλοκ αν θέλετε δυνάμεων, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και από την άλλη μεριά Ρωσία, κυρίως η εμπεριαλιστική Ρωσία και Κίνα. Το αποτέλεσμα τα βλέπουμε, το τι συμβαίνει και το τι βιώνει ο λαός στην Ουκρανία. Και σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας εμπλέκεται ακόμα πιο πολύ, έχει ήδη εμπλακεί με την αποστολή πολεμικού υλικού, οικονομικής βοήθειας κτλ. Παίρνει ενεργό δηλαδή ρόλο, παίζει ενεργό ρόλο από την μεριά φυσικά του εμπεριαλιστικού στρατοπέδου του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά αυτό αν δεν κάνω λάθος σήμερα όμως, ανακοινώθηκε ότι η όποια αποστολή των S-300 αποτελεί μια εχθρική ενέργεια. Αυτό το πει κύριε Ζαχάροβα, αλλά δεν μου απαντήσατε. Ναι, απέναντι στη Ρωσία. Δεν μου απαντήσατε φυσικά, όμως. Στο τι να σας απαντήσω. Εμείς λέμε καμία αποστολή οποιοδήποτε πολεμικού υλικού. Καμία συμμετοχή σε αυτόν τον πόλεμο. Το έχουμε δει από την πρώτη ώρα όταν συζητιόταν, αν θυμάστε, όταν αποστέλλονταν οι σφαίρες, τα όπλα και πάει λέγοντας. Και τα άρματα μάχης από τα νησιά. Θα είναι ακόμα ένα βήμα, σε ό,τι αφορά τους S-300, ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση εμπλοκής, πιο βαθιάς εμπλοκής της χώρας μας σε αυτή την εμπεριαλιστική σύραξη που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Φυσικά για το λαό μας, στοχοποιεί το λαό μας, με αποτέλεσμα να γίνει και αυτός ενδεχομένως λέω, να υπάρξει θύμα μιας αντίστοιχης, να το πω έτσι, επίθεσης κτλ. Από την μεριά της Ρωσίας, για παράδειγμα. Ναι, λέει όμως η κυβέρνηση ότι παιδιά, αυτά είναι παλιά παροχημένα οπλικά συστήματα, τα διώχνουμε και παίρνουμε υπερσύγχρονα αμερικάνικα. Πού το βρίσκεται το κακό? Τώρα, κοιτάξτε, δεν θα μπω σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Τώρα δεν γνωρίζω τους S-300 αν είναι υποδιέστεροι ή υπερτερούν τα νέα οπλικά συστήματα που λέει. Το διατάφτα είναι ποιο. Εδώ προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι. Δηλαδή τι, θα φέρουμε καινούργια συστήματα αλλά τα παλιά τα πάμε στην Ουκρανία. Τώρα αυτό κι αν είναι υποκρισία, κοροϊδία και εμπεγμός και αν θέλετε αποκοιμίζει το λαό. Μάλιστα. Από τις εξελίξεις που διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή αλλά πιο συγκεκριμένα στην Ουκρανία με τον πόλεμο, με τον εμπεριαλιστικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, κύριε Λαμπρούλη, που νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον. Η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, παρά τα διάφορα σενάρια για πρόορες εκλογές, λέει ότι θέλει να φτάσει μέχρι τον Ιούλιο και αναζητεί αυτοδυναμία στην δεύτερη κάλπη. Εγώ θα αναθέσω το εξής το ερώτημα. Αν από την πρώτη κάλπη υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με κάποια κόμματα, αλλά με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ θα έμπαινε σε μια τέτοια συζήτηση? Τώρα είναι γνωστό αυτό, νομίζω εδώ και χρόνια αν θέλετε, αλλά να το επαναλάβουμε ακόμα μια φορά όσο το ρωτάτε, θα το πούμε ξεκάθαρα, η άρνηση του ΚΚΕ όντως να δώσει στήριξη ή αν θέλετε και ανοχή σε μια κυβέρνηση διαχείρισης όμως αυτής της αντιλαϊκής κατεύθυνσης και αυτού του δρόμου ανάπτυξης, είναι στάθμιση ευθύνης απέναντι στο λαό. Και το έχουμε πει, αν θέλετε αυτό, αν θυμάστε, χαρακτηριστικά το 12. Και όχι μόνο, αλλά με αφορμή τις εκλογές που ήταν τότε, θυμάστε, διπλές, και το κάλεσμα για συμμετοχή του ΚΚΕ σε κυβέρνηση τότε κτλ. Έτσι λοιπόν η ψήφος του ΚΚΕ δεν αθροίζεται την επόμενη μέρα σε κυβέρνηση, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, το λέω εγώ. Λοιπόν, όχι, και το λέμε αυτό, όχι για τα όσα έκανε, για τα όσα έκανε ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για όσα αμαρτωλά έκανε ως αντιπολίτευση. Αλλά και για όσα εξαγγέλει με κριτήριο τη διασφάλιση αυτό που λένε
που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ της κοινωνικής συνοχής, που προσπαθεί και δίνει διαπιστευτήρια συνεχώς στην κατεύθυνση αυτή, δηλαδή τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Αυτό δηλαδή το χαρτί, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, που όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτό έπαιξε, να το πω έτσι, το 2015 στις πρώτες εκλογές. Μάλιστα. Γιατί, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εμείς δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε τέτοιες κυβερνήσεις σε ένα σύστημα το οποίο η δικαιοσύνη, αυτό που λέει, δεν μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη παντού, σε μια οικονομία που αναπτύσσεται από την αδικία σε βάρος των πολλών. Γιατί το βασικό σύνθημα του κ. Τσίπρα είναι η δικαιοσύνη πλέον. Μας. Δικαιοσύνη παντού. Ναι, δικαιοσύνη για ποιον και σε ποιον. Και υπέρ ποιου. Γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δικαιοσύνη είναι, για παράδειγμα, να έχει ο άλλος, να μην είναι άνεργος, να έχει μισθό, να έχει επαρκή, να έχει υγεία δωρεάν και δημόσια, να έχει παιδεία. Να έχει όλα αυτά τα οποία και η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον ως κυβέρνηση, συνέβαλε ώστε όλα αυτά από δικαίωμα που έπρεπε να είναι για τον εργαζόμενο, για το λαό μας, να έχουν γίνει όλα αυτά πανάκριβα εμπορεύοντα και ο λαός μας είτε να βάζει ή να καλείται να βάζει βαθιά το χέρι στη ζέμη για οποιαδήποτε κοινωνική ανάγκη έχει ή αυτές να τις στερείται. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.